καλημερίζω τον κύριο Αστρινό Τσουτσουδάκη και την κυρία Δάφνη Σιδεράκη. Γιατί τα παιδιά, οι μαθητές από το Ερευνητικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών διακρίθηκαν και πήραν το πρώτο βραβείο στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κατασκευών και Πειραμάτων. Καθηγητής, ο κύριος Αστρινός Τσουτσουδάκης, καλημέρα σας. Καλημέρα. Μαθήτρια, η κυρία Δάφνη Σιδεράκη. Καλημέρα σας, κυρία Σιδεράκη. Καλημέρα. Αν έχετε την καλοσύνη να μου μιλάτε λίγο πιο δυνατά. Και βέβαια θα πρέπει από την αρχή να πω, κύριε Τσουτσουδάκη, ότι εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ και είναι το πρώτο που θέλω να αναφέρω, όταν προχθές στην εμφάνισή σας στο Καλό Μεσημέρι σας είδα, σας χαιρέτησα από κοντά και μου κάνατε δώρο εκείνα τα σνακ του φικιού, εκείνα τα λεπτά φύλλα. Είναι κάτι που με εντυπωσίασε. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου. Ναι, είναι και το σκοπός του project μας να εισάγουμε την καλλιέργεια βρώσιμων φυκιών σε περιοχές που βέβαια κυρίως στοχεύουμε σε περιοχές που είναι που πλήττονται από την κλιματική αλλαγή, που ενδεχομένως είναι μακριά από μας, παρά τις περιοχές που δεν έχουν τουριστική ανάπτυξη και που δεν μπορούν να καλλιεργήσουν πια τη γη τους. Κάτι που δυστυχώς θα γίνει και σε άλλες περιοχές, δηλαδή κάποια στιγμή θα μας χτυπήσει τη πόρτα η αλατοποίηση και η ερημοποίηση των έδαφων μας, αν συνεχίσουμε την υπερεντατική καλλιέργεια, αλλά ελπίζουμε ότι θα αργήσει. Μάλιστα. Για να έρθουμε λιγάκι τώρα σε αυτή την δική σας τη διάκριση με τους μαθητές του πρώτου Ερευνητικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών. Αυτό που καταφέρατε πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Για δώστε μας 2-3 στοιχεία για να καταλάβουν εκείνοι που δεν το έχουν ακούσει. Είναι μία από τις ομάδες ρομποτικής του πρώτου ΕΚΘΕ Ηρακλείου που είναι παιδιά που είχα μαζί μου εδώ και 5 χρόνια, δουλεύουν αθόρυβα, δουλεύουν πάρα πολύ. Είχαν ξεκινήσει πριν την καραντίνα να φτιάχνουν κάποια μικρά υποβρύχια γιατί τους άρεσε σαν ιδέα. Μετά τα εγκαταλείψαμε, η ομάδα διαλύθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της. Δύο από τα παιδιά έρχονταν κρυφά στο πορτμπαγκάζ του αυτοκίνητου του πατέρα τους, δεν τα εμπόδισε ούτε η καραντίνα, η Δάφνη Σιδεράκη και η Ανθή Κοσμά. Πήραμε ένα βραβείο τότε πάλι, βγάλαμε τρίτη θέση σε παρόμοιο διαγωνισμό του ίδιου δικτύου, του Science on Stage Europe, και κάποια στιγμή εμφανίστηκε η Δάφνη με το κινητό της για να μου δείξει μια ανακοίνωση στο Instagram, νομίζω, για ένα διαγωνισμό που ήταν διαγωνισμός βιωσιμότητας στην εκπαίδευση και αφορούσε κυρίως αυτό δηλαδή που ενδιαφέρεται τη Δάφνη τότε ήταν το όχι φτώχεια και μηδενική πείνα. Λέω τώρα, εμένα μου φάνηκε ότι πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλα αυτά που κάνουμε εδώ πέρα που αφορούν επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά, πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε με ένα για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Ναι, με ένα διαφορετικό project, ναι. Ναι, ήταν γιατί υπάρχουν από τους 17 στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα μπορούσαμε οποιονδήποτε άλλο να τον καλύψουμε μια χαρά. Αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Η Δάφνη έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες όσον αφορά το περιβάλλον, όσον αφορά το ρόλο των γυναικών στην κοινωνία και ειδικά σε άλλες περιοχές που τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με εμάς. Και έτσι με τη συζήτηση καταλήξαμε στο ότι μια καλλιέργεια, ας πούμε, στον ωκεανό
στη θάλασσα, σε ανοιχτή θάλασσα, κοντά στην παραλία κάπου, θα ήταν ενδεχομένως μια καλή λύση, αλλά πάλι δεν υπήρχε project που να μπορούμε να το συνδέσουμε. Τότε λοιπόν θυμηθήκαμε εκείνο το υποβρυχιάκι που φτιάχναμε και αποφάσισα πως θα ήθελα να το σχεδιάσω από την αρχή και να το εκτυπώσουμε σε εκτυπωτή μας εδώ πέρα το 3D και ώστε να το κάνουμε όσο γίνεται χαμηλότερο κόστος, ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί σε πολλά αντίγραφα και να χρησιμοποιηθεί από μια τέτοια κοινότητα για να κάνει διερεύνηση των κατάλληλων συνθηκών και μετά να φυτεύει στην Ελλάδα όσο ξέρετε. Το μόνο μέρος που τρώμε φύκια είναι στα Χανιά, που είναι η σαλάτα του γυαλού, που την τρώνε από την αξιότητα και μάλιστα θεωρούν ότι είναι τόσο, έχει τόσο υψηλή διατροφική αξία, ώστε να θεωρείται ότι ήταν το δώρο του Θεού Ποσειδώνα στους Έλληνες. Εξού λοιπόν και αυτό το οποίο εγώ δοκίμασα ως δείγμα που μου δωρήσατε, όλο αυτό μαζί το οποίο παρουσιάσατε και έτσι διακριθήκατε. Εγώ θα ήθελα να ακούσω από την κυρία Σιδεράκη τις πρώτες κουβέντες, γιατί λέει ο κύριος Σουτσουδάκης ότι η ευαισθησία σας ή αν θέλετε η σκέψη σας πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση και για την διατροφή και για την πείνα και για τις εναλλακτικές λύσεις και πως μπορούμε να σώσουμε πράγματα, και έτσι αυτή σας η επιθυμία και η θέληση μάλλον είναι που σας οδήγησε εκεί, κυρία Σιδεράκη, έτσι? Ναι, γιατί καθώς ως κοπέλα που θα ζήσει για πολλά χρόνια ακόμα και ως άτομο που είναι της νέας γενιάς, είμαι αρκετά ευαισθητοποιημένη για το θέμα, καθώς ο κόσμος θα περάσει στα δικά μου χέρια και στα χέρια συνομιλικών μου. Οπότε έχω την ευθύνη την προστασία του περιβάλλοντος και έναν τρόπο με τον οποίο θα ζούμε όλοι καλύτερα. Και με το όλοι δεν εννοώ μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τους υπόλοιπους οργανισμούς. Και κυρίως εκείνους που δυσκολεύονται και χωρίς τις διακρίσεις, διότι όταν μιλάμε για πείνα και για λοιμούς το μυαλό μας πάει πολύ μακριά με αυτό το οποίο σήμερα γίνεται, και νομίζω αυτό είναι που καταγράφεται, έτσι? Ακριβώς, ναι. Δεν βάλετε μπροστά σας καθόλου τη σκέψη «Α, είναι δυσκολία» ή η λέξη «δυσκολία» ήταν η πρόκληση? Στην αρχή όταν είδα το διαγωνισμό και όλα, έκαθα και διάβασα για όλους τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, και ο λόγος που αποφάσισα να ασχοληθώ με τους δύο αυτούς στόχους βασικούς, που είναι μηδενική φτώχεια και καθόλου πείνα, είναι το ότι ήταν δύσκολοι, αλλά ταυτόχρονα ήταν αυτοί που πρέπει να επιτευχθούν, ώστε να επιτευχθούν και όλοι οι υπόλοιποι σταδιακά. Οπότε το ότι ήταν δύσκολο ήταν αυτό που κέντρισε την προσοχή μου και λέω αυτό θέλω να κάνω, με αυτό θέλω να ασχοληθώ. Με αυτό λοιπόν το ρομποτάκι τι μπορείτε να κάνετε, το υποβρύχιο, τι μπορείτε να κάνετε, και λέω ρομποτάκι. Αρχικά να διευκρινίσω ότι το υποβρύχιο δεν είναι το project, είναι το μέσο που θα καταφέρουμε τους στόχους μας. Το ρομπότ σε αρχικό στάδιο βουτάει και με την κάμερά του παίρνει εικόνες και βίντεο από το οικοσύστημα του βυθού και την καλλιέργεια των φυκιών, ώστε αργότερα να δούμε την κατάσταση που επικρατεί κατά τη θάλασσα και το πώς είναι η πληθυσμή των ψαριών και το πώς είναι οι καλλιέργειές μας. Εφόσον κρίνουμε πως οι συνθήκες είναι κατάλληλες, το ρομπότ ξαναβουτάει με ένα σύστημα αισθητήρων και μια αντλία για τη λήψη δειγμάτων νερού και παίρνει δείγματα και μετρήσεις, ώστε να τις ξαναφέρουμε σε εργαστήριο και να κρίνουμε αν οι συνθήκες είναι όντως κατάλληλες. Στο τρίτο και τελικό του στάδιο είναι το ότι ξαναβουτάει και φυτεύει σπόρους φυκιών. Τα πειράματα που γίνονται ή οι ασκήσεις που γίνονται? Σε αρχικό στάδιο γίνονταν όλα εδώ στο εργαστήριο, σε μια δεξαμενή που είχαμε, μια μικρή λεκάντα ουσιαστικά, την οποία την πήραμε επειδή δεν είχαμε δυνατότητα να αξιοποιούμε συνεχώς κάποιους χώρους, όπως ήταν το Ελκυθέτο, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ
και μας γέμισε μια δεξαμενή που είχαν, που ήταν περίπου 6 μέτρα και τη γέμισε μόνο για μας. Κάτι για το οποίο είμαστε πολύ ευγνώμονες. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τη συνεργασία με το Λκυθέ, προφανώς δεν θα είχαμε καταφέρει να εξελίξουμε το ρομπότ όσο πολύ όσο θέλαμε. Οπότε αρχικά γίνονταν όλο σε εργαστήριο και σε θεωρητικό επίπεδο και ύστερα με τη συνεργασία με το Λκεφέ καταφέραμε να το βουτήξουμε όντως σε μια δεξάμενη και το είχαμε βουτήξει κιόλας και στο ποτάμι του Αλμυρού. Τώρα με συγχωρείτε κύριε Τσουτσουδάκη που δεν σας δίνω το λόγο, αλλά θέλω να ακούσουμε περισσότερα πράγματα από την κυρία Σιδεράκη, γιατί έχει και ένα μεγάλο δίκιο ότι ο κόσμος αυτός που θα παραδώσουμε εμείς θα περάσει στα δικά του στα χέρια και η ευχή όλων μας είναι τα δικά του στα χέρια να είναι πιο πολύτιμα από αυτά τα λάθη, τα μεγάλα, από αυτά τα εγκλήματα που κάνουμε εμείς από τη δική μας την πλευρά, οι μεγάλοι και οι ενήλικες. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, κυρία Σιδεράκη, προχωρήσατε ακόμα και στο να φυτέψετε φύκια, δηλαδή αυτό έχει δοκιμαστεί με το υποβρύχιο? Δεν το έχουμε δοκιμάσει ακόμα, γιατί δεν είχαμε προλάβει, καθώς συνέχεια προσπαθούσαμε να εξελίξουμε τον ρομπότ ώστε να είναι όσο καλύτερο γίνεται, οπότε δεν είχαμε την ευκαιρία να το δοκιμάσουμε. Μάλιστα. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι ένα από τα επόμενα βήματα, έτσι? Ναι, προφανώς. Μάλιστα. Κύριε Τσουτσουδάκη. Ναι. Ας σας ακούω. Ένα από τα επόμενα βήματα θα συνεχιστεί αυτό ως άσκηση, ως πείραμα, ως ενέργεια από τη δική σας την ομάδα, έτσι όπως είναι αυτή η ομάδα σήμερα, ώστε το επόμενο βήμα να είναι με το συγκεκριμένο υποβρύχιο και το να φυτεύετε και τα φύκια? Ναι, η ομάδα έχει πάρα πολλά σχέδια και έχουμε αναπτύξει εξαιρετικές συνεργασίες, όπως είπε η Δάφνη, με το Λκεθέ και το στολίδι μας εδώ πέρα στο Εράκλειο, τον Ιδρύο Κρήτης, το οποίο μας άφησε να δοκιμάσουμε το υποβρύχιό μας και σε μια δεξαμενή με ψάρια, κατέβηκε μαζί με το Δίτη. Εδώ ήθελα να προσθέσω σε αυτό που είπατε πριν, ότι η νέα γενιά είναι πολύ προβληματισμένη και θα έλεγα στενοχωρημένη για τον κόσμο που τους παραδίδουμε. Ξέρετε, αν δεν υπήρχε κινητοποίηση εδώ και πολλά χρόνια, είτε με ανακύκλωση είτε με πράγματα που αλλάξαμε τη συμπεριφορά μας, το μοντέλο των επιστημόνων τότε προέβλεπε ότι θα είχαμε αυτή τη στιγμή ο πλανήτης θα ήταν σε πολύ άθλια χάλια. Θα είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα σε όλα τα επίπεδα. Ευτυχώς λίγο τον προλάβαμε, δεν τον προλάβαμε ακριβώς, αλλά λίγο τον προλάβαμε. Και τώρα τα παιδιά αγωνιούν τι πρέπει να κάνουμε. Αισθάνονται ότι δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι, ας πούμε, στην Κρήτη, αν κάποιοι άλλοι υποφέρουν λίγο πιο μακριά από εμάς. Επομένως, όλα τους τα project προσανατολίζονται σε τέτοιους στόχους. Δεν είναι πλέον μόνο το κάνω κάτι που έχει τεχνολογική καινοτομία. Θέλω να κάνουν κάτι που να έχει νόημα. Δηλαδή, δεν θα φτιάχνανε κανένα υποβρύχιο, δεν θα δοκιμάζανε τίποτα εδώ στο εργαστήριο αν δεν είχαν στο άμεσο στόχο στο να χρησιμοποιηθεί αυτό μελλοντικά ή να δώσει την ιδέα ή να πει στους μεγαλύτερους ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς νοιαζόμαστε, κάναμε αυτό το πράγμα με αυτό το σκοπό, γιατί εσείς δεν τα πάτε τόσο καλά. Η ενσυναίσθηση, η θέληση για ζωή, και ξέρετε, κάνουμε μια κουβέντα, προσέξτε τώρα να δείτε κύριε Τσουτσουδάκη, κυρία Σιδεράκη, κάνουμε μια κουβέντα σήμερα που στο Ντουμπάι πραγματοποιείται η 28η Διεθνής Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, έτσι? Ναι.
Δηλαδή πόσο συμβολικό μπορεί να είναι αυτή η κουφέντα με αυτά τα οποία αποφασίζουν. Είναι αυτό που λέτε και το δέχομαι. Τα παιδιά θέλουν να πούν κάτι άλλο. Η νέα γενιά μάλλον, έτσι πρέπει να εκφραστώ, θέλει να στείλει το δικό της το μήνυμα, τη δική της την αγωνία καταγράφει μέσα από τις δικές της τις παρεμβάσεις, με αυτές τις κινήσεις για αυτά τα οποία έρχονται αύριο, καταγράφοντας και θέλοντας οι ίδιοι να αποφασίζουν για τη δική τους την τέχη. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι, κυρία Σιδεράκη, και είναι και το τελευταίο το οποίο ρωτώ και ζητώ σχόλιο από εσάς. Ναι, εννοείται, και αυτό που ζητάμε κιόλας είναι να υπάρχουν νόμοι και αποφάσεις οι οποίες θα υποστηρίζουν το καλύτερο μέλλον για μας. Νόμοι υπάρχουν, δεν τηρούνται αυτοί οι νόμοι. Λέει η δική μου η καταγραφή μέχρι στιγμής, μέσα από το ρεπορτάζ και μέσα από τη δική μου την πορεία και μέσα από τα χρόνια που έχω ζήσει μέχρι σήμερα. Θέλω να είσαστε καλά, σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, και να συνεχίσετε με αυτά τα βήματα να κάνετε τον κόσμο πολύ καλύτερο από αυτόν που εμείς σας αφήνουμε, κυρία Σιδεράκη. Να είστε, να συνεχίσετε να είστε κοντά στα παιδιά, κύριε Τσουτσουδάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή και το ενδιαφέρον σας. Από τότε που θυμάμαι να είμαι στην εκπαίδευση, ξέρω ότι έχουμε ένα βήμα από την εκπομπή σας για να θέτουμε τέτοια ζητήματα. Να είσαστε καλά εσείς με ό,τι κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.